Και πάμε λοιπόν στην τέταρτη μεγέθυνση της σημερινής δίωρης εκπομπής, που είναι διαγυμνού οφθαλμού, όπως και η πρώτη που αφορούσε τα εγχώρια πράγματα, τις εγχώριες εξελίξεις, και είναι διαγυμνού οφθαλμού γιατί και αυτή αφορά εμέσως τις εγχώριες εξελίξεις, καθώς θα πάμε στη γειτονική μας Τουρκία, όπου οι εξελίξεις είναι σημαντικές. Ήταν και δραματικές, θα μπορούσε να πει κανένας, την προηγούμενη εβδομάδα με την εκπαραθύρωση Νταβούτογλου, του Πρωθυπουργού Νταβούτογλου, από τον Ταΐπ Ερντογάν, τον πρόεδρο της γείτονος. Μια εξέλιξη που προφανώς έχει ποικίλες επιπτώσεις και θα τις συζητήσουμε αυτές, όσο και την ερμηνεία της εξέλιξης, με τον κύριο Ιωάννη Γρηγοριάδη, που είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μπιλγκί της Κωνσταντινούπολης. Κύριε Γρηγοριάδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Η εκπαραθύρωση Νταβούτογλου έχει προκαλέσει αρκετές μετασεισμικές δονήσεις, με προεκτάσεις όχι μόνο στο εσωτερικό της Τουρκίας, αλλά και στην εξωτερική της πολιτική και στη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν πάμε όμως σε αυτές τις επιπτώσεις να δούμε τα γεγονότα αυτά καθ' αυτά και την ερμηνεία τους, ξεκίνησε με μια αφαίρεση αρμοδιοτήτων διουρισμού περιφερειακών ηγεσιών στο κόμμα και έπειτα με το δημοσίευμα ενός blog και μετά υπήρξε ένα blitzkrieg όλο αυτό με την παρέτηση. Έτσι δεν είναι? Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν περιστατικά που ανέδειξαν διαφορές απόψεις μεταξύ του Προέδρου και του Πρωθυπουργού της Τουρκίας τους τελευταίους μήνες, τα οποία ήταν αρκετά. Υπήρχαν, και μπορούμε να αναφερθούμε ακόμη και στην αρχή της σύγκρουσης με το συγκρότημα του Fethullah Gülen. Για παράδειγμα, ο κ. Νταβούτογλου είχε δηλώσει την πρόθεσή του να αρθεί η ασυλία των υπουργών που κατηγορήθηκαν για εμπλοκή στα σκάνδαλα. Και τότε η άποψή του αυτή είχε μπλοκαριστεί από την θέση του κ. Ερντογάν ότι δεν πρέπει να γίνει καμία παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο της Τουρκίας. Υπήρξαν διάφορες τέτοιες περιπτώσεις, αλλά πάντοτε αυτές κατέληγαν για την υποχώρηση του κ. Νταβούτογλου. Κύριε Γρηγοριάδη, είχαν δει το φως της δημοσιότητας αυτές οι διαφορές, διαφοροποίησεις και οι τριβές? Στον τουρκικό τύπο υπήρχαν κάποιες υπενικτικές αναφορές. Mm-hmm. Σίγουρα όμως ούτε ο κύριος Νταβούτογλου ούτε ο κύριος Ερντογάν ήθελαν να εμφανιστούν αυτές ως μείζονες λόγοι ρήξεως. Mm-hmm. Διότι ακριβώς ο κύριος Ερντογάν είχε επιλέξει τον κύριο Νταβούτογλου βασιζόμενο στην αντίληψη ότι ο κύριος Νταβούτογλου θα ήταν ένας συνεργάσιμος και ευφυής πρωθυπουργός ακριβώς. Ανσχέτως αν το σύνταγμα αυτή τη στιγμή της Τουρκίας δίνει τις εξουσίες στον Πρωθυπουργό και όχι στον Πρόεδρο. Μάλιστα. Βεβαίως υπάρχει ζήτηση για την αλλαγή του συντάγματος της χώρας. Αλλά δεν έχει συμβεί όμως αυτή. Αλλά δεν έχει γίνει ακόμη. Ακριβώς. Γίνεται de facto κατά κάποιο τρόπο. Και βεβαίως αυτό υπήρχε ένα όριο το οποίο μπορούσε να ανοιχθεί ο κ. Νταβούτογλου και από το σημείο εκείνο και μετά φαίνεται ότι προτίμησε να αποσυρθεί και ο κ. Ερντογάν προτίμησε να προχωρήσει πλέον γιατί αισθάνεται αρκετά ισχυρός ώστε να μπορεί να προσδιορίσει έναν πρωθυπουργό της απολύτου προσωπικής του εμπιστοσύνης. Θα δούμε σε αυτό. Πριν από αυτό, με δεδομένη την πορεία του Αχμέντ Νταβούτογλου, ήταν σύμβουλος αρχικά για θέματα εξωτερικής πολιτικής του Ερντογάν, όταν αυτός ήταν αρχηγός του ΑΚΕΠΕ και πρωθυπουργός. Έγινε αργότερα υπουργός εξωτερικών και πρωθυπουργός όταν εξελέγει ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, της Τουρκικής Δημοκρατίας, ο Ταΐπ Ερντογάν. Είναι μια πορεία ταύτισης, ας το πούμε έτσι, πολιτικής. Ποια είναι τούτου δοθέντος, δοθήσεις μάλλον της πορείας αυτής, ποια είναι η ερμηνεία για αυτές τις συγκρούσεις? Είναι η μετάλλαξη Ερντογάν, ας το πούμε έτσι? Ποια είναι τα κομβικά σημεία? Αναφερθείτε κάτι πριν σε κάποια. Είναι η αναθεώρηση, είναι το κουρδικό, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η εξωτερική πολιτική? Ποια είναι είναι η διώξη των δημοσιογράφων και της ελευθερίας, η καταπάτηση των ελευθεριών του τύπου? Είναι σε όλα αυτά οι διαφωνίες που εξηγούν και ερμηνεύουν την κίνηση Ερντογάν? Νομίζω ότι ο κύριος Ερντογάν δίνει τον τόνο της τουρκικής πολιτικής εδώ και αρκετούς μήνες με έναν τρόπο που ο κύριος Νταβούτογλου φαίνεται να μην έχει καμία δυνατότητα ούτε επιρροής των εξελίξεων. Δηλαδή, αν δείτε για παράδειγμα τις συλλήψεις ακαδημαϊκών στην Τουρκία, ο κύριος Νταβούτογλου είχε κάνει μια δήλωση καταδικάζοντας σαφώς τις συλλήψεις ακαδημαϊκών, αλλά αυτό φάνηκε να μην έχει καμία επιρροή στην πραγματική
πολιτική της κυβέρνησης του. Και ο κύριος Ερντογάν έκανε αντίστοιχη δηλώση, η οποία στην ουσία συνέπλεε με τις συλλήψεις των ακαδημαϊκών της χώρας. Πιστεύω ότι η άνοδος κυρίου Τσαβούτογλου στα πράγματα είχε να κάνει και με το ότι θεωρεί το, επειδή δεν είχε προσωπικό πολιτικό μηχανισμό, θεωρεί το ελέγξιμο ευκολότερα από ότι άλλοι πολιτικοί παράγοντες του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, οι οποίοι έχουν τη δική τους πολιτική βάση και το δικό τους κομματικό μηχανισμό. Από την άλλη, ο κ. Τσαβούτογλου είχε αναδειχθεί και διότι το δόγμα της εξωτερικής πολιτικής, το οποίο είχε αναπτύξει και ως ακαδημαϊκός. Τα μηδενικά προβλήματα με τους γείτονες, ας το πούμε έτσι. Και το στρατηγικό βάθος και η ανάδειξη της Τουρκίας ως στρατηγικού παράγοντα στην περιοχή. Όλα αυτά έδαιναν με την αντίληψη που είχε αναπτύξει ο ίδιος ο κ. Ερντογάν. Γιατί κατά κάποιον τρόπο ο κ. Ερντογάν θεωρούσε τον εαυτό του ως τον εκπληρωτή αυτών των τουρκικών φιλοδοξιών. Βεβαίως τα πράγματα πήγαν όχι με τον καλύτερο τρόπο για την Τουρκία τα τελευταία χρόνια. Η Τουρκία έχει χάσει, νομίζω, επιρροή στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή στην επί αυτών των πρωτοβουλειών και των αντιλήψεων. Και κατά κάποιον τρόπο ίσως αυτή η αποπομπή είναι και μια αφορμή, ευκαιρία για τον κύριο Ερντογάν να αποδώσει την ευθύνη για τις αποτυχίες αυτές στον κύριο Τσαβούτογλου. Μάλιστα. Θα πάμε σε αυτά τα θέματα στρατηγικού προσανατολισμού της Τουρκίας. Προς το παρόν, να μείνουμε στα εσωτερικά, στις εσωτερικές επιπτώσεις, κύριε Γρηγοριάδη. Οι πιθανοί διάδογοι που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δεν θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερα γνωστοί. Μάλλον για ορισμένοι τουλάχιστον για οικογενειακούς δεσμούς με τον κύριο Ερντογάν είναι περισσότερο γνωστοί παρά για το πολιτικό του εκτόπισμα. Τι αναμένετε, τι πιθανολογίες υπάρχουν σε αυτό το επίπεδο του διαδόμου? Τα ονόματα που συζητούνται διακρίνονται ακριβώς για την τυφλή τους υποταγή, αν όχι τους οικογενειακούς τους δεσμούς με τον Τούρκο πρόεδρο. Και αυτό δείχνει ακριβώς ότι το μοντέλο της τουρκικής κυβέρνησης θα μεταβεί σε κάτι πολύ πιο νεποτιστικό και πολύ πιο οικογενειοκρατικό σε σχέση με τα δεδομένα της τουρκικής πολιτικής παράδοσης. Ας μην ξεχνούμε ότι στην Τουρκία η παράδοση που έχουμε στην Ελλάδα, για παράδειγμα, όπου γόνοι πολιτικών οικογενειών διαδέχονται τους γονείς τους στα πολιτικά πράγματα, δεν είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Δεν υπάρχουν τέτοιες καταβολές. Ίσως ο κ. Ερντογάν τώρα επιδιώκει να υιοθετήσει κάτι τέτοιο. Από την άλλη, όμως, αυτό δείχνει ακριβώς τον προσωπικό χαρακτήρα που τείνει να αποκτήσει το τουρκικό καθεστώς. Μάλιστα. Κάτι το οποίο προφανώς θα δημιουργήσει ανησυχίες και προβληματισμούς, πιστεύω, στους οικονομικούς παράγοντες οι οποίοι επιδιώκουν να επενδύσουν στην Τουρκία. Να πάμε στις επιπτώσεις στις εσωτερικές πολιτικο-κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις της Τουρκίας. Τι πρέπει να αναμένουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, πρώτο στο κουρδικό, περαιτέρω ένταση του εμφυλίου κατ' ουσίαν στην Τουρκία με αφορμή το κουρδικό? Τι πρέπει να περιμένουμε όσον αφορά τις διώξεις είτε ακαδημαϊκών είτε δημοσιογράφων είτε την επίθεση στην ελευθερία του τύπου? Τρίτο, τι πρέπει να περιμένουμε για την περίφημη αναθεώρηση με την προεδροποίηση της τουρκικής δημοκρατίας? Έχει εκεί τους συσχετισμούς για να περάσει από τη Βουλή την αναθεώρηση ο κ. Ερντογάν? Αυτή τη στιγμή οι σχετισμοί δεν υπάρχουν. Μπορεί όμως να υπάρξουν αν υπάρξουν προώρες εκλογές, που είναι ένα από τα αρκετά πιθανά σενάρια. Πάλι. Τους προσεχείς μήνες. Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί αυτό θα λύσει τα χέρια του κ. Ερντογάν, διότι βλέπει αυτή τη στιγμή ότι με την ένταση της σύγκρουσης με τους Κούρδους, το κουρδικό κόμμα φαίνεται να χάνει ψήφους και ίσως να πέσει και κάτω από το όριο του 10%. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για το ακροδεξιό κόμμα Εθνικιστικής Δράσης, το οποίο δέχεται ισχυρή πίεση από το κυβερνό κόμμα λόγω της μετατόπισης του βάρους του κυβερνώντος κόμματος προς τα ακροδεξιά. Αν έστω ένα από τα δύο κόμματα πέσει κάτω από το 10%, ο κ. Ερντογάν έχει πλειοψηφία 2/3 πλέον, που το επιτρέπει να αλλάξει το σύνταγμα όπως το θέλει. Αλλά δεν αποκλείεται και τα δύο κόμματα να πέσουν κάτω από το 10%, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή. Είναι μια κατάσταση που είναι αρκετά, ας πούμε, ελκυστική για τον κ. Ερντογάν. Να προσπαθήσει δηλαδή να εκμεταλλευτεί τη πολιτική συγκυρία αυτών των μηνών, ώστε να θα έχει έντονο πειρασμό, λέτε. Εκλογικά αυτή την εναλλακτικός πόλος, εναλλακτικός πόλος αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται, εναλλακτικός πολιτικός πόλος στην Τουρκία, κύριε Γρηγοριάδη. Φάνηκε ότι εναλλακτικός πολιτικός πόλος στο ΑΚΕΠΕ και στο Ερντογάν είναι ανύπαρκτος. Αυτή τη στιγμή
υπήρξε μια ελπίδα πρόσκαιρη από την ανάδειξη του Κοινοβουλευτικού Κόμματος, του ΧΑΝΤΕΠΕ, διότι στις εκλογές του Ιουνίου είχε πάρει 13% και είχε για πρώτη φορά αποπειραθεί να ξεφύγει από τα στενά πλαίσια του Κουρδικού Μειονοτικού Κόμματος. Αλλά από τότε και μετά η έξαρση της έντασης και του πολέμου έχει δημιουργήσει μια κατάσταση στην οποία το ΧΑΝΤΕΠΕ δεν μπόρεσε να βρει πιστική πολιτική απάντηση. Και το κόμμα, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, φαίνεται ανίκανο να μπορέσει να ξεφύγει πέρα από τα όρια του 25-30% που εκπροσωπεί κατά κάποιον τρόπο την κοσμική τάξη της Τουρκίας. Μάλιστα. Να πάμε τώρα, κύριε Γρηγοριάδη, στα θέματα, στις επιπτώσεις σε επίπεδο στρατηγικών προσανατολισμών της Τουρκίας. Θα είδατε κι εσείς ίσως ένα προχθεσινό άρθρο του γνωστού καθηγητή περί των Ευρωπαϊκών, του Παναγιώτη Αγιμίδη, στα Νέα, με τίτλο «Το τέλος Ευρωπαϊκής Τουρκίας». Προφανώς αφορμή για όλα αυτά είναι και η υπόθεση της συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το προσφυγικό. Τις προάλλες ο Ερντογάν αρνήθηκε διαρρήδην την αναθεώρηση του αντιτρομοκρατικού νόμου, που είναι ένα από τα τελευταία στοιχεία που έχουν μείνει ως όροι για να απελευθερωθεί η βίζα προς τους Τούρκους πολίτες. Ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Σούλτς απάντησε αρκετά σκληρά σε αυτή την άρνηση Ερντογάν. Υπήρχε μια αυτογραφία του ηγέτη των φιλελευθέρων, του Φέρχοφστατ, που μιλούσε για κάνοντας κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι σκύβει το κεφάλι στον Ερντογάν και ζητούσε την αναθεώρηση της συμφωνίας. Τι πρέπει να περιμένουμε σε αυτό το επίπεδο των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ειδικότερο της συμφωνίας για το προσφυγικό, το οποίο έχει προφανώς αμεσότατες επιπτώσεις στη χώρα μας. Νομίζω ότι αυτό που παρατηρούμε τον τελευταίο καιρό είναι η στροφή της σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία από την χώρα που είχε την προοπτική της ένταξης στο αυτό που ήδη η Γερμανία και η κυρία Μέρκελ είχε και ο κύριος Σαρκοζή είχε ζητήσει προετών της Τουρκίας, έχοντας μια προνομιακή σχέση συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά χωρίς προοπτική ένταξης. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζονται σε θέματα ασφαλείας, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιμένει στα θέματα δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως θα επέμενε φυσιολογικά για μια χώρα η οποία έχει την προοπτική της ένταξης. Πιστεύω ότι αυτό έχει να κάνει με τα συμφέροντα και τις προτεραιότητες και των δύο μέρων αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να χαράξει πολιτική στο προσφυγικό χωρίς τη συνεργασία της Τουρκίας, δεδομένη της γεωγραφικής της θέσης και της επιρροής που έχει στα Συριακά τεκτενόμενα. Από την άλλη, όμως, ο κύριος Ερντογάν βλέπει ότι καθώς η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας πλέον ατονεί ή μπαίνει στο περιθώριο πλέον, η προσφυγική κρίση αποτελεί ένα εργαλείο για να ασκήσει και αυτό την πίεση και την επιρροή που θέλει να αποκτήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να προωθήσει τις τουρκικές θέσεις σε μια σειρά από άλλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα το κουρδικό αυτή τη στιγμή. Το πού θα καταλήξει αυτό, πιστεύω, έχει να κάνει κυρίως με τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία. Αυτή τη στιγμή ο κ. Ερντογάν, νομίζω, έχει επικεντρωθεί στο θέμα της αναθεώρησης του συντάγματος. Θέλει να αναθεωρήσει τον τουρκικό πολιτικό και συνταγματικό χάρτη με τρόπο ώστε ο ίδιος να αποτελεί αναπόσπαστο και αναντικατάστατο στοιχείο αυτού του μηχανισμού, και πάση θυσία και με παντή κόστη κατά κάποιον τρόπο. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα... Όσον αφορά τη συμφωνία, με δεδομένο το πρόβλημα με τη βίζα, που ήταν βασικός όρος από πλευράς Τουρκίας που είχε αποδεχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά που φαίνεται ότι ελαίω της απομάκρυσης Νταβούτογλου δεν θα ικανοποιηθούν οι ευρωπαϊκοί όροι, πράγμα που θα καταστήσει πολύ δύσκολη την έγκριση και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της υπόθεσης της βίζας, υπάρχει περίπτωση τελικά να πάμε σε μια εμπλοκή για τη συμφωνία και να ανοίξει ξανά η στρόφιγγα εισδοχής προσφύγων σε ευρωπαϊκό έδαφος, δηλαδή σε ελληνικό έδαφος, και με δεδομένα τα κλειστά σύνορα, να μην συζητήσουμε το τι σημαίνει αυτό για τη χώρα μας? Εγώ δεν θα ήμουν τόσο απαισιόδοξος, γιατί πιστεύω ότι με την ανακοίνωση του νέου Πρωθυπουργού ίσως θα υπάρξει μια προσπάθεια ανοίγματος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ο κ. Ερντογάν έχει κάνει πολλές δηλώσεις κατά καιρούς, οι οποίες είναι αυστηρές ή κατά κάποιον τρόπο σκληρές, απευθυνόμενες στο ιστορικό πολιτικό κρατήριο. Δεν θα εκπλαγώ δηλαδή αν υπάρξει μια στροφή 180 μοιρών στο θέμα. Μάλιστα. Των όρων τους οποίους συζητάμε αυτή τη στιγμή, ακριβώς διότι και η Τουρκία χρειάζεται την Ευρωπαϊκή Ένωση και ίσως περισσότερο από ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται την Τουρκία. Μάλιστα. Ας μην ξεχνάμε ότι η επιτυχία του κ. Ερντογάν
τελευταία πλέον 14 χρόνια που είναι στα πράγματα, έχει να κάνει με την οικονομική ανάπτυξη της Τουρκίας. Πιστεύω ότι η Τουρκία δεν μπορεί να αντέξει μια οριστική επιδείνωση των ευρωτουρκικών σχέσεων χωρίς να υποστεί ένα σοβαρό οικονομικό κόστος από αυτήν. Και βεβαίως υπάρχει και ο παράγοντας της ασφαλείας. Μην ξεχνάμε ότι η κρίση με τη Ρωσία, την οποία κανείς δεν περίμενε τον Νοέμβριο, ανέδειξε ότι η Τουρκία παραμένει εξαρτημένη από τους δυτικούς μηχανισμούς και θεσμούς ασφαλείας πολύ περισσότερο από ό,τι η ίδια θα ήταν διατεθειμένη να παραδεχθεί. Μάλιστα. Κύριε Γεωργιώδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Δυστυχώς θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, καθώς οι εξελίξεις είναι άκρως προβληματικές και θα υπάρχουν όλο το ερχόμενο διάστημα. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά επίσης.